Σε δύσκολο κρίφο για την κυβέρνηση εξελίσσεται η υπόθεση των stage. Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα συζητήσει γι' αυτό το θέμα από τον, θα ζητήσει μάλλον γι' αυτό το θέμα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης μέσα στη βδομάδα κυβερνητική σύσκεψη. Αυτό που προβληματίζει την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας είναι τι θα γίνει με όσους εργάζονται περισσότερους από 24 μήνες και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είμαι μια γυναίκα παντρεμένη, έχω δύο παιδιά, έχω πτυχίο και βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι δεν είναι ευχάριστη για τον καθένα και γι' αυτό αγωνιζόμαστε για κάτι καλύτερο. Η κυρία Εύη Αγγελακοπούλου εκφράζει την αγανάκτησή της, καθώς εδώ και 4 χρόνια μαζί με άλλους 4.000 εργάζεται μέσω stage σε ένα ασφαλιστικό ταμείο. Καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χωρίς όμως τον ανάλογο μισθό και χωρίς ασφάλιση. Κι όμως, οι λύσεις που φαίνεται να προτάσει η κυβέρνηση μετά την απόφαση για κατάργηση των stage στο δημόσιο παραμένουν θολές. Κυρίως μετά τη δήλωση Λοβέρδου ότι ανθρώπους που εργάζονται πάνω από 24 μήνες δεν μπορείς να τους διώξεις. Το μεσημέρι, ο Υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε τον ΟΑΕΔ για να καταγράψει τους εργαζόμενους των stage που υπολογίζονται πάνω από 40.000. Την ενημέρωση εφόλης της ύλης και με συγκεκριμένους αριθμούς γνωρίζω πια την εικόνα που έχει ο οργανισμός. Τα στοιχεία αυτά ο Ανδρέας Λοβέρδος θα τα μεταφέρει σε κυβερνητική σύσκεψη που θα ζητήσει μέσα στην εβδομάδα προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει με περίπου 12.000 εργαζόμενους. Η πιθανότητα μονιμοποίησης φαίνεται πολύ μικρή, με τη μοριοδότηση να κερδίζει έδαφος ως λύση, κάτι όμως που δεν ικανοποιεί τους εμπλεκόμενους όπως την Ελένη Καρίνου. Αισθανόμαστε καταρχήν μία ανασφάλεια εδώ και 4 χρόνια. Αισθανόμαστε ότι έχουμε κάποια δικαιώματα εργασιακά, γιατί οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι εργασία, δεν είναι εμπειρία. Σύμφωνα με τους εργατολόγους, όσοι εντάχθηκαν στα stage και απασχολήθηκαν στην υπηρεσία τους περισσότερους από 24 μήνες, δεν αποκλείεται αν προσήγουν στα δικαστήρια να δικαιωθούν και να διεκδικήσουν μονιμοποίηση. Θα πρέπει να έχουν και κανονικές αποδοχές, τις αποδοχές που έχουν και οι λοιποί εργαζόμενοι, και πλήρη ασφάλιση, γιατί η ασφάλισή τους είναι περιορισμένη, και γενικά να έχουν την ίδια εργασιακή προστασία που έχουν και οι λοιποί εργαζόμενοι. Πάντως, μονιμοποίηση των απασχολουμένων μέσω stage θεωρείται αντισυνταγματική και δεν γίνεται δεκτή ούτε από το ΑΣΕΠ αλλά ούτε και από το Διάταγμα Παυλόπουλου, που σύμφωνα με τον Ανδρέα Λοβέρδο δεν έχει λύσει νομικά το σύνολο των προβλημάτων των συμβασιούχων. Είναι ένας γόρδιος δεσμός, Όλγα, που έχει να κάνει με αυτή τη δεύτερη γενιά συμβασιούχων, τη γαλάζια γενιά των συμβασιούχων. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν 15.000 αυτή τη στιγμή σε stage, οι οποίοι έως το τέλος του χρόνου τελειώνει η σύμβασή τους και σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης θα πρέπει να αφήσουν την εργασία τους. Αυτή την καυτή πατάτα ανέλαβε να την λύσει ο Ανδρέας Λοβέρδος, Υπουργός Εργασίας. Μόνος του, όπως είπε και ο ίδιος, δεν μπορεί, θα πρέπει, ζήτησε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, με το Υπουργείο Οικονομικών υπό την εποπτεία, με τον κύριο Πάγκολο υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού. Είναι ένα μείζον θέμα πλέον για την κυβέρνηση. Το πώς θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και ακολουθεί, όπως γνωρίζουμε, και άλλο μεγάλο πρόβλημα που αφορά αυτή τη φορά 22.000 συμβασιούχους έργου, των οποίων οι συμβάσεις για αρκετούς από αυτούς λίγο έως το τέλος του χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κυβέρνηση, η μόνη λύση που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει, αν γίνουν διαγωνισμοί μέσω του ΑΣΕΠ και αν ισχύσει, παραμείνει σε ισχύ ο νόμος Παυλόπουλου, ορισμένοι από αυτούς θα τακτοποιηθούν με τη γνωστή προσάυξη. Προσάυξη όμως όλων για την μοριοδότηση, για την οποία διαφωνούν κάθετα και για ΓΕΣΕ, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ. Το ΑΣΕΠ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έστειλε πρόταση στον Υπουργό Εσωτερικών ζητώντας να πάψει αυτό, γιατί καταργεί την, υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων. Επίσης, να αναφέρουμε ότι υπάρχει και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από υποψηφίους. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Άρα, ένα μπλεγμένο κουβάρι. Δεν βλέπω να το ξεμπλέκει εύκολα ο κύριος Λοβέρδος τώρα.